Φίλες και φίλοι, η πρωινή πτήση κατά καιρούς αποτείει φόρο τιμής όπως όλοι μας, σε αεροπόρους μας που έχουν πέσει νεκροί κατά την ώρα του καθήκοντος. Σήμερα θα αναφερθούμε σε δύο από αυτούς. Στον Κωνσταντίνο Καραθάνο, τον επισμηναγό από την 338 μοίρα δίωξης βομβαρδισμού που πετούσε με F4Y Phantom. Και τον υποσμηναγό Αλεξανδράκη Κωνσταντίνο, ο οποίος και αυτός ανήκε στην 338 μοίρα δίωξης βομβαρδισμού και αυτός πετούσε με το ίδιο αεροσκάφος. Πολλές φορές βλέπετε ότι προσπαθούμε στην πρωινή πτήση να πάμε σε κάθε σημείο της πατρίδας, σε κάθε σημείο, σε κάθε μέρος. Δεν θέλουμε να είμαστε αθηνοκεντρικοί. Γι' αυτό προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και τα θέματα από την περιφέρεια, μικρά ή μεγάλα. Έχουν σχέση με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Το θέμα που θα ασχοληθούμε έχει σχέση με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Κιτσοπάνο, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης του Αγρινίου. Γιατί όμως θα μιλήσουμε για αυτούς τους δύο αεροπόρους? Καλημέρα κύριε Κιτσοπάνο, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Μια χαρά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Και οι δύο αεροπόροι έχουν ένα κοινό. Είναι από τη μεγάλη χώρα Ετωλοακαρνανίας. Είναι συμπατριώτες. Ιδιαίτερη πατρίδα τους ήταν εκεί. Και ιδιαίτερη πατρίδα τους θέλει, όπως και η πατρίδα, η μεγάλη πατρίδα, η μητέρα πατρίδα, πατρίδα μας, θέλει να τους τιμήσει. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς πρωτοβουλίες έχετε πάρει και τι θέλετε να κάνετε για αυτούς τους δύο ανθρώπους που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος? Ναι, ακριβώς. Και οι δύο προέρχονται από μια κοινότητα, ένα χωριό το οποίο μετράει 1000 κατοίκους. Και οι δύο πέσαν, ο ένας το 2000, ο άλλος το 2004. Και από το 2009 είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια να μας παραχωρηθεί έναν ενεργό αεροσκάφος, έτσι ώστε να στηθεί ένα μνημείο το οποίο θα τους, με το οποίο θα τιμώνται αναλόγως, όπως πρέπει. Η θυσία τους δηλαδή για την πατρίδα και το έθνος να τιμάται όπως πρέπει. Από το 2009 μου λέτε, και τόσα χρόνια τώρα δεν έχει περισσέψει ένα αεροσκάφος? Βλέπω πολύ συχνά κάποιες πλατείες εδώ, ας πούμε στην Κηφισιά έχει ένα, στην Νέα Κηφισιά, ας πούμε, έχει ένα αεροσκάφος. Εκεί για τους αεροπόρους μας, για πού κολλάει το πράγμα? Για εξιστορίστε μας λίγο το πώς έγινε, τι αγενέργειες έχετε κάνει. Ναι, είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το 2009 λόγω της τηλεοπτικής σειράς Αέρινες οι οποέσαν, θυμάμαι καλά, λεγόταν στο Μέγκα, θα πειράζει 2000. Ακριβώς στο Μέγκα. Λόγω αυτού που μήπως και ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία, παρόλα αυτά δεν καρποφόρησε το αίτημα. Και το καλοκαίρι του 2019 ξεκίνησα εγώ μια προσπάθεια σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα εκεί, το Συμβούλιο κτλ. Έστειλα κάποιες επιστολές, είχα ξεκινήσει να στείλω κάποιες επιστολές στον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον νέο τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Είχα μια απάντηση η οποία ήταν αρνητική, μετά από κανένα δύο μήνες. Υπήρχε και αιτιολόγηση της άρνησης. Ναι, η αιτιολόγηση, έχω στείλει μια σειρά επιστολών, Έστειλε μια επιστολή έτσι έτοιμα ακόμα και ο Δήμαρχος Αγρινίου, εν σχέση με το θέμα αυτό, και η αιτιολόγηση ήταν πάγια. Ότι η πατρίδα δεν μπορούσε να διαθέσει 30.000 ευρώ που κόστιζε ένα αεροσκάφος να βαφεί και τα λοιπά, έτσι ώστε να στηθεί σαν μνημείο. Και δεν μπορούσαν να βρεθούν και οι ανθρωποώρες που χρειαζόντουσαν, έτσι ώστε αυτό το αεροσκάφος να λάβει τη μορφή που πρέπει να λάβει, έτσι ώστε να γίνει κάποιο μνημείο. Κύριε Κιτσοπάνο, τα 30.000 ευρώ ήταν για τη μεταφορά του αεροσκάφους. Ένα αεροπλάνο από το οποίο έχει αποσυρθεί ζητούσατε, έτσι, αυτό ζητάτε μάλλον? Ναι, ένα ενεργό αεροσκάφος. Συγκεκριμένα είχα ζητήσει ένα F4 Phantom, μιας και οι δύο είχαν πέσει με ένα Phantom. Ναι. Από τη στιγμή όμως που η επιχειρηματολογία είχε να κάνει με το οικονομικό κυρίως, έτσι και εγώ στράφηκα σε μια εναλλακτική, μιας και στα 4,5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν να στηθεί το μνημείο υπήρχε 132 σμηνερχεία μάχης παλιά, τώρα πλέον είναι αεροπορικό απόσπασμα.
το οποίο φιλοξενεί δεκάδες αποσυρμένα Α7 Corsair. Και σε μία από τις επιστολές η απάντησή μου ήταν ακριβώς αυτή, ότι εφόσον υπάρχει αυτό το ζήτημα, σε ευθεία γραμμή κατά κυριολεξία είχα βάλει και φωτογραφία από το σημείο, από τη διαδρομή δορυφορική, θα μπορούσαμε να στήσουμε ένα Α7 Corsair. Παρ' όλα αυτά, τότε μου ανταπάντησαν ότι υπάρχουν δεσμεύσεις από κάποια συνθήκη περί διάδοσης των συμβατικών όπλων. Όμως με μεγάλη μου λύπη και μέσα από τον αμυντικό τύπο διαπίστωσα ότι έμαθα ότι η συνθήκη αυτή δεν βαραίνει αεροσκάφη και πολεμικό υλικό, το οποίο έχει αποσυρθεί. Ναι, άλλωστε υπάρχουν πάρα πολλά αεροσκάφη σε κάποιες περιοχές. Και... έτσι ακριβώς. Και έχουν στηθεί για αυτό το σκοπό, για να τιμήσουν σε αεροπόρους μας. Έτσι ακριβώς. Σε ύστερο χρόνο έμαθα ότι παραχωρήθηκε ένα δωρεάν αεροσκάφος πριν 2 μήνες περίπου στο Μορφοβούνι Καρδίτσας, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να τιμηθεί ο αεροπόρος μας, ο κύριος Μπαλταδόρος, ο οποίος είχε πέσει το 2018 με μοιράζει 2000. Και πολύ καλός έγινε για τον ήρωα Μπαλταδόρο, αλλά πρέπει και άλλοι ήρωες να τιμηθούν. Εννοείται. Και αυτό το οποίο επισήμανα σε μια σειρά επιστολών μου αμέσως μετά από αυτό το γεγονός, οι οποίες φτάσανε μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, ήταν ακριβώς αυτό. Βέβαια, με πήραν τηλέφωνο μέσα σε 2 μέρες από την ώρα που έστειλα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, προκειμένου να μάθουν πληροφορίες κτλ. Δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγινε ευχάριστα. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Θα έχει σε ακατάληψη, ναι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι η πατρίδα πραγματικά έχει πρόβλημα. Αυτά τα αεροπλάνα, κύριε Κιτσοπάνο, ούτε καν 30.000 ευρώ χρειάζονται από ό,τι μου είπατε. Αυτά τα αεροσκάφη θα καταλήξουν να γίνουν σκράπ, έτσι. Δηλαδή θα αποσυρθούν. Ναι. Αποσύρονται για να. Ναι, και για να έτσι δώσω λίγο παραπάνω σε αυτό που μου λέτε, στο επιχείρημά σας. Στο Μεσολόγγι, ένας απόστρατος, δεν θυμάμαι τι ήταν, είχε αγοράσει περί τα 10 τον αριθμό. Και τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή κάτι είχε κάποια νομικό κοντήματα, δεν ξέρω τι είχε γίνει ακριβώς, είναι στη φυλακή, αυτά υπάρχουν σε ένα σημείο που έχει κατασχέσει η ελληνική αστυνομία και είναι σε ένα σημείο που και τα βλέπεις απλά έχουν διαλυθεί. Τα έχουν διαλύσει, έχουν σπάσει καλύτερες κτλ. Δηλαδή, ο ένας ιδιώτης μπορεί να πάει να αγοράσει, γιατί βγαίνουν για σκραπ, όπως είπατε κι εσείς, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί ένα να τιμηθούν 2 πεσόντες. Είναι λίγο οξύμορο αυτό. Πιστεύω μετά από αυτή την παρέμβαση, κύριε Κιτσοπάνο, επειδή είναι ευαίσθητος και ο υπουργός και φυσικά γενικά υπάρχει ευαισθησία από τους αρμόδιους, πρέπει να υπάρξει. Πολύ σύντομα θα δοθεί μια απάντηση, ταξίζουν αυτοί οι 2 ήρωες και ο υποσμηναγός Αλεξανδράκης Κωνσταντίνος και ο Καραθάνος Κωνσταντίνος που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, σκοτώθηκαν ενώ έδιναν τη μάχη στον αέρα με τον προαιώνιο εχθρό. Κοιτάξτε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό το μνημείο δεν είναι μόνο για τον Κώστα τον Καραθάνο και τον Κώστα τον Αλεξανδράκη. Είναι για όλους τους αεροπόρους. Είναι για όλους. Δηλαδή, ας πούμε, από το Αγρίνιο ήταν και ο Παναγόπουλος που έπεσε με τον Ράπλας κατά την εισβολή του Αττήλα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πέσαν και αυτό το οποίο ζητάμε είναι απλά να φτιάξουμε ένα μνημείο άξιο της μνήμης τους όλων αυτών των ανθρώπων. Και το οποίο θα τους τιμά όπως πρέπει και θα μπορεί, αν θέλετε, να κάνει έναν άνθρωπο, ένα πιτσιρικά, ένα νέο παιδί να προτιμήσει την πολεμική αεροπορία. Δηλαδή να ενισχύσει αυτό το πράγμα, να το προτρέψει. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Και αν υπάρχει αυτό το κόλλημα, τέλος πάντων, το οικονομικό, να το δούμε και στη συνεργασία με το Δήμο Αγρινιού, τι μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να προσφέρουμε. Κύριε Κιτσοπάνο, εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να δώσουμε τη δημοσιότητα που πρέπει να υπάρξει για το συγκεκριμένο. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ευαισθησία σας. Καλημέρα.